Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πραγματικά, για όποιον σήμερα είναι εδώ, ανοίγει η καρδιά του, πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Γιατί όποιος λέει μια καλησπέρα, στο κουρίο, στο φούρνο, στην ταβέρνα, στο ψιλικατζίδικο, στο μικρό εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς του, διαπιστώνει την οργή και την αγανάκτηση. Συνάδελφοι, συναγωνιστές, η οργή δεν πρέπει να πάει στο βρόντο. Δεν φτάνει το συχτήρισμα στην πρωινή κουβέντα που φέρνει αναδουλειά. Εμείς είμαστε εδώ γιατί η οργή και η αγανάκτηση μπορεί να γίνει το πιο χρήσιμο καύσιμο για τον αγώνα. Θα τα καταφέρουμε με όπλο τη συλλογική πάλη και την αλληλεγγύη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα μας χαρίσει κανείς τίποτα. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα που μπλέκει βαθιά τη χώρα στο υπεριαλιστικό μακελιό, χρησιμοποιεί τα έργα της, τη συμμετοχή στον πόλεμο, σαν δικαιολογία για να κρύψει τις συνέπειες από τις στρατηγικές της επιλογές. Έχουμε πικρή πείρα. Πριν δικαιολογία ήταν η πανδημία, πιο πριν η εύθραυστη ανάκαμψη, τώρα ο πόλεμος. Η κυβέρνηση βλέπει η οικονομία να έχει φοβερές αντοχές για τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους που μπουκώνει με χρήμα από τα πολυδιαφημιζόμενα προγράμματα, ενώ όταν πρόκειται να μιλήσει για το λαό, η οικονομία πάντα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Εμείς διεκδικούμε τα αυτονόητα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό ενώνουμε τις φωνές μας εδώ μαζί σας, με τους χιλιάδες εργαζόμενους των ταξικών σωματείων, τους σπουδαστές, τους συλλόγους γυναικών που είναι σήμερα εδώ, γνωρίζοντας ότι δίνουμε έναν αγώνα που δεν είναι μόνο δικός μας, έναν αγώνα και μια πάλη που δεν παλεύουμε μόνο για μας, τα αιτήματά μας αφορούν όλο το λαό. Γι' αυτό απαιτούμε την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, τον οποίο πληρώνει πάντα ο λαός. Γι' αυτό βροντοφωνάζουμε κάτω η ακρίβεια, πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, κατάργηση του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια, γιατί οι λογαριασμοί ενέργειας έρχονται διπλάσιοι και τριπλάσιοι, γιατί η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης έχει εκτιναχθεί, συμπαρασύροντας όλα τα κόστη. Οι πρώτες ύλες σπάνε ρεκόρ μέρα με τη μέρα. Η τεράστια αύξηση στο κόστος παραγωγής καλύπτει οποιοδήποτε τζίρο. Βροντοφωνάζουμε κάτω οι φόροι και τα χρέη, να διαγραφτεί κομμάτι τους εδώ και τώρα αφορολόγητο για τους μικρούς επαγγελματίες, γιατί έχουν περάσει από πάνω μας 10 χρόνια κρίσης, αλλεπάλληλα lockdown στα χρόνια της πανδημίας, η νέα κρίση βαθαίνει και οι πληγές που ανοίγει δεν μπορούν να κλείσουν και κανείς δεν μπορεί να τα εξέλθει. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα προβλήματα δεν τα διαπιστώνουμε μόνο εμείς. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΕ, οδύρονται το τελευταίο διάστημα. Έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Όλο το προηγούμενο καιρό αποθέωσαν την ανταγωνιστικότητα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προειδοποιούσαμε για τους κινδύνους μας λιδωρούσαν ότι τάχα μου δήθεν δεν βλέπουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη νέα αγορά που έχει για όλους, και μικρούς και μεγάλους. Σηκώνουν κουρνιαχτό για να κρύψουν τις αιτίες που μας έφεραν εδώ και ας ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα, γιατί κουβέντα άχνα δεν έβγαλαν και δεν βγάζουν για τον υπεριαλιστικό πόλεμο και τους ανταγωνισμούς, τα υπερκέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, για την πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας, μισόλογα ακόμα και για τη δημόσια υγεία, και πρώτοι ήταν οι εκπρόσωποι τους στις προάλλες στο σουαρέ των ιδιωτικών ασφαλιστικών για να εξάρουν την προσφορά των ιδιωτικών ασφαλιστικών ομίλων που πλούτησαν στα χρόνια της πανδημίας. Στα βασικά, σε αυτά που διαμορφώνουν τη στρατηγική της σημερινής και κάθε κυβέρνησης και κατ' επέκταση και στα μέτρα που αυτή παίρνει, παραμένουν πολύτιμοι συνοδοιπόροι. Συνάδελφοι, εμείς δεν πατάμε σε δυο βάρκες. Παλεύουμε για να βρουν πραγματικές λύσεις άμεσες τα προβλήματα των βιοπαλλεστών επαγγελματιών. Γι' αυτό φωτίζουμε τις αιτίες που μας φέρνουν αυτά τα δεινά.
Αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από τούτο το βήμα της μεγαλειώδης σημερινής συγκέντρωσης διαμηνύουμε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Συσπειρωμένοι στα σωματεία, τους συλλόγους, τις ενώσεις, δυναμώνοντας την ομοσπονδία μας πλάι-πλάι με τους συναγωνιστές από τα ταξικά σωματεία και τις ομοσπονδίες των εργαζομένων, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να προστατευτεί ο λαός από τις συνέπειες της ακρίβειας και του υπεραλιστικού πολέμου, για να υπερασπιστούμε το λαϊκό εισόδημα κόντρα στις διακοπές, στις κατασχέσεις. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες.